Βάσει σημερινού άρθρου τη ρωσική ειδησιογραφική συσβέστεια, η Μόσχα είναι έτοιμη για διαπραγματεύσει με το Κίεβο, ακόμη και επί εδάφου δυτική χώρα. Η ρωσική σελίδα επικαλέστηκε έναν υψηλό βαθμό αξιωματούχο ω πηγή τη εν λόγω είδησης. Νωρίτερα, ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ουγγαρία, Πίτερ Σίγιαρτο, δήλωσε πω η Βουδαπέστη θα μπορούσε να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ τη Ρωσία και τη Ουκρανία αναφορικά με το ζήτημα τη λήξη του ρωσο πολέμου. Ωστόσο, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε έμφαση στο γεγονό πω σήμερα η Ουκρανία και οι δυτικοί τη σύμμαχοι δεν φαίνονται πρόθυμοι να διαπραγματευτούν με τη Ρωσία. Πάντω, να αναφέρουμε πω σύμφωνα με την Ισβέστια, η κοινότητα των Ρώσων ειδικών πιστεύει πω το ρόλο του μεσολαβητή κατά πάσα πιθανότητα θα αναλάβει ένα κράτο που δεν αποτελεί μέλο τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Να σα υπενθυμίσουμε πω η Ουγγαρία είναι μέρο του δυτικού στρατιωτικού μπλοκ. Την περασμένη εβδομάδα, ο Ούγγρο Υπουργό Εξωτερικών δήλωσε σε συνέντευξή του με την Ισβέστια πω η Βουδαπέστη είναι έτοιμη να μεσολαβήσει για τι διαπραγματεύσει μεταξύ Μόσχα και Κιέβου. Ο ίδιο ανακάλεσε πω πίσω στο Φεβρουάριο του 2022 ο ίδιο είχε συζητήσει το εν λόγω θέμα με τον Ρώσο Υπουργό Άμυνα Σεργέη Λαυρόφ και τον επικεφαλή του Προεδρικού Γραφείου τη Ουκρανία Αντρέη Ερμακ. Η Ισβέστη αναφέρει τώρα πω αυτέ οι προτάσει δεν έχουν απορριφθεί. Όπω είπε ο υψηλό βαθμό στη σελίδα, η Μόσχα δεν είναι αντίθετη σε πιθανέ διαπραγματεύσει με το Κίεβο στην επικράτεια κάποια δυτική χώρα, όπω για παράδειγμα τη Ουγγαρία. Βέβαια προϋπόθεση των Ρώσων είναι να είναι έτοιμο το Κίεβο και η Δύση για επικοδομητικές συζητήσεις με τη Ρωσία. Δεν θα τρέξουμε πίσω από κανέναν σημείο η πηγή της Ισβέστια, η οποία μίλησε ανώνυμα στη ρωσική σελίδα. Εμείς να σας υπενθυμίσουμε πως έλαβαν χώρα διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για την επίλυση της ρωσο-ουκρανικής σύρεξης τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2022, δηλαδή στην αρχή του πολέμου. Τότε μεσολαβητές ήταν η Λευκορωσία και η Τουρκία, ωστόσο έπειτα οι συζητήσει πάγωσαν και οι Ρώσοι κατηγόρησαν του Ουκρανού γι' αυτό. Σε μετέπειτα αποκαλύψει, Ουκρανοί επίσημοι φαίνεται να παραδέχθηκαν δημόσια πω το Κίεβο ευθύνονταν για την πάυση των διαπραγματεύσεων. Μια παύση η οποία οδήγησε την Ουκρανία σε ένα μακρύ και εξουθενωτικό πόλεμο, ο οποίο για πολλού αναλυτέ βρίσκεται τώρα στην τελική φάση του. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.